και να πάμε στον Αντώνη Τσολναρά, κυρίες και κύριοι, που θα μας πει για ένα απίστευτο περιστατικό. Όταν ένας άνδρας, Αντώνη, πυροβόλησε παιδιά γιατί τον ενοχλούσαν. Μίνα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες το βράδυ στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, όπου έγινε το περιστατικό, είχε ένα πανηγύρι. Ήταν μια παρέα 20 παιδιών που περπατούσαν και έπαιζαν μεταξύ τους. Και όταν έφτασαν έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου, είχαν ένα φραστικό επεισόδιο με αποτέλεσμα ο 70χρονος να στρέψει τα πυρά του με την καραμπίνα του κατά πάνω τους. Αποτέλεσμα ήταν τα σκάγια να πετύχουν 4 άτομα. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας, ενώ οι άλλοι 3, 2 17χρονοι και ένας 15χρονος, έπρεπε να μεταφερθούν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο ΑΧΕΠΑ και στο Παπαγεωργίου. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, είναι όλοι τους καλά στην υγεία τους. Οι δύο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο, παραμένει για νοσηλεία ο 15χρονος. Παρ' όλα αυτά, ο ηλικιωμένος έχει ήδη συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κατά πληροφορίες, Μίνα, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα, η καραμπίνα που είχε στην κατοχή του ήταν παράνομη και τώρα θα οδηγηθεί και ενώπιον του εισαγγελέα.